σας. Έλα, βγάλτε, βγάλτε, βγάλτε. Αχ, παιδιά. Περίμενε, περίμενε. Αυτό είναι ο κότσιφας. Κότσιφά μου. Αγάπη μου. Πολλά κότσιφα τα λέει αυτή. Αχ, παιδί μου. Ο κότσιφας. Ο κότσιφας. Αγόρι μου. Δεν το κάνω μια γλίτσα. Ναι, πάρτο. Αχ, είναι πολύ χοντρός. Είναι υπέροχος. Μυρίζουν λίγο. Πάμε. Πάμε, σιγά, Νικό. Σιγά. Τι, ξεμπλέκτηκε. Όχι. Ξεκίνα... Αυτό δεν το ξεμπλέκω εγώ, σιγά σιγά. Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Μπορώ να κάθομαι να στολίζω με τις ώρες όλο το σπίτι ξανά και ξανά. Στο σπίτι μου δεν στολίζω ένα δέντρο, σχεδόν ποτέ. Είμαι από δύο και πάνω. Και στα δωμάτια και στο σαλόνι, παντού όπου μπορώ, βάζω δέντρα και φωτάκια. Στο σπίτι μου όλο το χρόνο υπάρχουν φωτάκια κρεμασμένα, κουρτίνες, τα οποία τα ανάβω και κάθομαι και χαίρομαι μόνη μου. Και νομίζω καλοκαιριάτικο, ας πούμε, ότι είναι Χριστούγεννα. Και αυτή τη στιγμή, όχι μέσα στο σπίτι, όχι απλά είμαι στο σπίτι του Big Brother. Όχι απλά. Είμαι μαζί με τον Παναγιώτη στον ημιτελικό. Έχουμε και στολισμένο σπίτι. Τι είναι, έχουμε και στολισμένο σπίτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Big Brother. Το ξέρω, δεν μπορούσα να καταλάβεις ότι νιώθω σαν μωρό με τα Χριστούγεννα, σαν μικρό παιδί. Με κοροϊδεύουν όλοι οι γνωστοί μου γι' αυτό, αλλά εγώ περνώ πάρα πολύ καλά τα Χριστούγεννα. Είναι και τα γενέθλιά μου στα Χριστούγεννα. Και έρχεται και Δένη. Μέρη δεν είναι πολύ μέσα, δεν βλέπεις. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Ο Άι Βασίλης παίρνει δώρα σε όλα τα παιδιά. Θυμάσαι που καθόμασταν στο τζάκι αγκαλιά και μου λέγες πως μ' αγαπάς με χάδια και φιλιά. Ω, Μέρη, έλα. Έχουμε κι άλλα στολίδια. Α, έξτρα στολίδια. Τέλεια. Αχ, τέλεια. Θα πάρω δύο στο κάρτινγκ. Θα πάρω κι εγώ στο δωμάτιό μου. Α, ναι. Για το δέντρο. Να πάρω λένα για το δωμάτιο. Ας μην τσακωθούμε για το σύνδεσμο. Αυτό είναι για το δέντρο. Έχω δέντρο στο δωμάτιο. Ωραία. Ωραία. Θα σου δώσω δύο. Κορίτσια, πώς πάει ο στολισμός? Τέλεια. Εμείς είμαστε ενθουσιασμένες, δεν ξέρω αν μας βλέπεις. Κάποιοι είμαστε έτσι πιο ενθουσιώδεις, κάποιοι λίγο λιγότερο, αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ. Ποιος είναι λίγο λιγότερο? Νομίζω η Μαρία. Ναι, η Μαρία δεν είναι περί το Χριστουγέννου. Και τα αγόρια λίγο. Ναι. Εντάξει. Α! Παιδιά, παιδιά, δεν το πιστεύω. Αχ, είναι όλα στολισμένα! Ανοιχτά όλα τα φτώρια! Τέλεια έξω, ε! Δεν το ζω! Τέλεια! Μπορώ να κάτσω μόνο έξω! Αχ, εδώ θα κοιμηθώ! Μπορώ να κάτσω μόνο έξω τώρα! Φίλε... Α, κοίτα πάνω, τέλειο! Α, πάνω είναι πιο τέλειο! Άρα, Big Brother. Γεια σου, ρε, Big Brother. Χριστουγεννάκια. Πω, πω, φίλε. Τελειώ. Λες να βάλουμε κανένα λαμπάκι και έξω. Δεν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα, ε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Και θα χαιρόμουν να σου λες, το περίμενα τόσο, αλλά νιώθω λίγο κουρασμένη, δεν έχουμε φάει τίποτα. Και περίοδος. Ξέρεις τι, το περίμενα τόσο καιρό, αύριο, μεσημέρι, να έχουμε όρεξη. Τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως κουραστικό. Βράδυ στολίζεις. Κοίτα. Ναι, μπορούμε να στολίσουμε και πιο μετά, να φάμε λίγο. Έχω κουραστεί, δεν κουράστηκες? Να ρε, από το κρύο. Από τα Χριστούγεννα αυτά που θυμάμαι και μου έχουν μείνει από την παιδική μου ηλικία, γιατί γέρασα κιόλα τώρα μπήκα, ήταν τότε που και ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν εν ζωή, τώρα τους έχω χάσει. Θυμάμαι μια χρονιά, ο παππούς μου είχα μαζευτεί σπίτι με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τη θεία μου, τους αδέρφους μου, όλη μου την οικογένεια, όλη μου την οικογένεια. Ο παππούς μου, θυμάμαι τότε, είχε ντυθεί Άι Βασίλης. Εμείς τότε πιστεύαμε λίγο στον Άι Βασίλη και δεν ήμουν το παιδάκι που το πίστευα τόσο πολύ. Ήμουν πάρα πολύ μικρή. Και ο παππούς μου πάντα έπαιρνε δώρα σε όλους. Ο παππούς μου, ο Λεωνίδας, της μαμάς μου δηλαδή, ο μπαμπάς. Και της μαμάς μου η μαμά. Σε αυτούς είχα πάρα πολύ αδυναμία. Μαζί τους έχω μεγαλώσει δηλαδή. Και είχε ντυθεί Άι Βασίλης. Θυμάμαι που μας έφερνε τα δώρα. Το είχαμε πιστέψει, εμείς τον αγκαλιάζαμε. Στιγμές οικογενειακές που είναι πάρα πολύ ωραίες όταν είσαι παιδάκι. Τρώγαμε όλοι μαζί.
Αυτά τα Χριστούγεννα είναι τα αγαπημένα μου. Γενικά θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακά πραγματικά. Να είσαι με αυτούς που αγαπάς, με την οικογένειά σου. Τα πιο απλά πράγματα νομίζω ότι είναι και τα πιο όμορφα. Αυτά, Μπικ. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Μ' αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ. Αυτό. Και είναι έτσι, πιστεύω, η γιορτή που σου δημιουργεί και μια νοσταλγία. Ακόμα και αυτό το όμορφο που βλέπεις με τα φωτάκια, με τα δέντρα και με όλο αυτό που είναι τόσο όμορφο και σου δημιουργεί όμορφα συναισθήματα, εμένα μου δημιουργούν και μια νοσταλγία όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή πολύ οικογενειακή, πολύ έχει να κάνει με παιδάκια, με τους γονείς σου, με τα πάντα και όταν, όσο μεγαλώνουμε, που είμαστε μακριά από την οικογένειά μας και όταν δεν έχεις δημιουργήσει και τη δικιά σου οικογένεια, νομίζω ότι σου λείπει ένα κομμάτι πάντα τα Χριστούγεννα. Έχω την εντύπωση, έχω το προαίσθημα ότι του χρόνου θα την έχεις. Λες. Σου εύχομαι του χρόνου τα Χριστούγεννα να έχεις τη δική σου. Άντε, μακάρι. Αν και λίγο σύντομο, δεν το βλέπω να προλαβαίνω. Ποτέ, αλλά μιλές, ποτέ δεν ξέρεις. Αν είναι να με περιμένει κάποιος, τι να πω. Αν είναι να αλλάξει τύχη μου, μετά από εδώ, μακάρι. Δεν βιάζομαι πάντως. Μην ακούς τι λέω. Εμένα το σύστημά μου είναι να τις ξεκινάω όντως γενικά πιο μεγάλες κάτω, αλλά βάζω και λίγες πάνω. Okay, και το πάω σιγά σιγά να μην έχει το ίδιο σχέδιο πολύ κοντά σε μία άλλη. Αυτό είναι η τεχνική μου. Λοιπόν, καταρχάς νομίζω ότι το δέντρο μας είναι τέλειο. Οι αγαπημένες μου μπάλες είναι αυτές που έχουν άσπρο κόκκινο και τα μαργαριταράκια πάνω. Είναι απίστευτες μπάλες, τις λατρεύω. Εμένα τα Χριστούγεννα έτσι μου αρέσει να μου θυμίζουν κάτι από παραμύθι, από ζαχαρωτά, από fairyland, κάτι τέτοιο και αυτές οι μπάλες είναι ακριβώς αυτό. Επίσης λατρεύω το δέντρο που είναι έτσι σαν να είναι χιονισμένο από μόνο του, για μένα είναι τα πιο τέλεια δέντρα του κόσμου αυτά. Οπότε ναι, αυτή η διαδικασία νομίζω ότι σε φέρνει πιο κοντά με τους άλλους. Ξέρεις, ο ένας βάζει το λαμπάκι, ο άλλος βάζει το μπαλάκι, τη χριστουγεννιάτικη μπάλα. Οπότε νομίζω ότι είναι bonding time για μας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο καθένας έκανε και λίγο τα δικά του, γιατί δεν ταυτιζόμαστε και απόλυτα. Αλλά είναι περίεργο που μπήκαμε με τα μαγιό μας, ας πούμε, και φτάσαμε πλέον να στολίζουμε χριστουγεννιάτικο έλατο όλοι μαζί. Θεέ μου, τι έχει μεγασολαβήσει. Εγώ όλα τα χρόνια της ζωής μου το δέντρο το στολίζαμε με την οικογένειά μου. Μαζευόμασταν όλοι μαζί, βάζαμε μουσική στο σπίτι στη διαπασόνη κυριολεκτικά να χτυπάει και να ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια και καθόμασταν και στολίζαμε το δέντρο. Το γεγονός ότι φέτος, δεν ξέρω αν έχουν στολίσει στο σπίτι μου, ελπίζω να γυρίσω και να τα δω στολισμένα, είμαι με αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα μέσα που καλώς κακώς τους έχω συνηθίσει και τους έχω μάθει. Τους έχω αγαπήσει με τα λάδωματά τους, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο κυριολεκτικά είμαστε μια παρέα. Οπότε δεν υπάρχει κιόλας. Ίσα-ίσα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι κάθισαμε όλοι μαζί και φτιάξαμε το δέντρο, το στολίσαμε, μπαλάκια, φωτάκια κτλ. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο για όλους μας. Έχουμε περάσει τόσο πολλές εμπειρίες όλοι οι συγκάτοικοι μέσα από το σπίτι που καλώς ή κακώς είναι ένα κομμάτι μου πλέον. Α, έχουμε και άλλες λευκές. Έχω πολλά αυτά. Αστέρι έχει πουθενά. Ναι, παιδιά, πού είναι το αστέρι. Α, περιμένετε λίγο. Τι. Μπορώ να φτιάξω ένα πολυμινό χαρτό. Αυτό, μισό λεπτό αυτό να βάλω ένα λίγο. Τώρα. Θα πάω να βάλω εκεί πάνω το λουλούδι. Αλλά όχι. Όχι για την κορυφή, να γεμίσω λίγο πιο πάνω το δέντρο. Αστέρι, θα φτιάξει το αστέρι. Το θυμάμαι. Αστέρι, θα φτιάξει το αστέρι. Αστέρι, θα φτιάξει το αστέρι. Συνήθως, πώς περνάς τα Χριστούγεννα?
Εντάξει, τα Χριστούγεννα τα περνάω με την οικογένειά μου. Είναι αυτές οι μέρες που θα μαζευτούμε έτσι στο σπίτι από νωρίς, το απόγευμα. Υπάρχει παντού αγάπη και χαρά. Θα έρθει ο θείος μου με την οικογένειά του. Θα έρθει ο νονός μου. Έτσι θα μαζευτούμε. Θα τα περάσω με φίλους όλες τις άλλες ημέρες. Πώς είναι τα Χριστούγεννα στα Βέρβαινα? Εντάξει, είναι τρομερά. Δεν τα αλλάζω με τίποτα. Είναι μέρες που μένουν έτσι χαραγμένες μέσα σου και σε συντροφεύουν. Και τις θεωρώ πάρα πολύ πολύτιμες ημέρες να είμαι με την οικογένειά μου και να τις περνάω έτσι. Είναι περίεργο, το συναίσθημα είναι πραγματικά περίεργο, αλλά επειδή αυτό που ζούμε εδώ για λίγους μήνες είναι σαν να το ζω χρόνια, γιατί είμαστε συνέχεια μαζί, νομίζω ότι είναι σαν να τα ξέρω αυτά τα άτομα, είναι σαν να τους γνωρίζω και σίγουρα έχω περάσει και δύσκολες στιγμές μαζί τους. Παρ' όλα αυτά, νιώθω καλά. Νιώθω πως τα έχουμε αφήσει όλα αυτά πίσω και νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή τελειώνει όλο αυτό και είναι ένας αυτόματος μηχανισμός να θέλεις να κρατήσεις το καλό. Αυτό το κάνω εγώ γενικά στη ζωή μου. Γίνεται αυτόματα. Ήταν περίεργα όταν στολίζαμε μαζί, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ όμορφα. Είχαμε όλη την ίδια διάθεση. Είχαμε θέληση. Μου άρεσε πολύ που φτιάξαμε με τον Νίκο το αστέρι και βέβαια, εντάξει, είναι ωραίο να κάνεις έτσι μόνος σου πράγματα και χειροτεχνίες και όπως έχετε καταλάβει, τέλος πάντων, μ' αρέσει. Οπότε ναι, αυτό μπήκε σπίθα από τον Νίκο, φτιάξαμε το στεράκι, το βάλαμε με κόπο και βάσανε, όχι από εδώ, όχι από εκεί, όχι λίγο αριστερά, όχι λίγο δεξιά. Τελικά, εντάξει, στάθηκε. Ούτως ή άλλως εμένα τα αστέρια μου πάντα γέρνουν, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είναι αυτές οι κορυφές, ρε παιδί μου, που έχει μείνει το λίγο και πάλι λίγο έτσι, λίγο έτσι. Τότε μια χαρά είναι. Α, αυτά μπορούν να γίνουν και μάτια. Στόλισσα, έβαλα εδώ χριστουγεννιάτικο. Το δέντρο που είναι? Αυτό είναι. Έκοψα ένα από αυτό. Τι κλάμα είσαι. Πώς περνούσες τα Χριστούγεννα όταν ήσουν μικρή? Εγώ όταν ήμουν μικρούλα, ήμασταν πάρα πολύ δύσκολα και η μαμά μου είχε έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση τότε και δεν είχαμε έλατο μέχρι να αλλάξει ο χρόνος. Πήγαινε όταν περνούσε η πρωτοχρονιά και έπαιρνε πολύ οικονομικά, ας πούμε, κάποιο μικρό ελατάκι και θυμάμαι το στολίζαμε πάντα με μανταρίνια, βαμβάκι, καρυδάκια. Τότε βέβαια εγώ δεν είχα ιδέα, δεν το καταλάβαινα. Μετά μου εξήγησε, ας πούμε, και συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Αλλά το ότι τα φτιάχναμε μαζί όλα αυτά ή όπως έχω φτιάξει το αρκουδόσπιτο, φτιάχναμε μαζί κάτι τύπου φάτνη, φτιάχναμε στολίδια δικά μας. Είχαμε βέβαια, είχε φέρει και κάποια και ακόμα νομίζω έχει μερικά από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αυτά τα γυάλινα, τα πολύ περίεργα μετά. Είναι λίγο διαφορετικά από τα ελληνικά αυτά. Αλλά ναι, ήμασταν γενικά επειδή είμαστε οι δυο μας εδώ ενώ στην Ελλάδα. Μέχρι ήρθαν πρώτη νόση η γιαγιά μου και ο παππούς μου μετά τον πόλεμο, αλλά ήμασταν οι δυο μας. Δεν έχουμε κάποια τεράστια οικογένεια, ας πούμε, να πούμε ότι μοιραζόμαστε τόσο πολύ τα Χριστούγεννα.
είναι κάτι που το έχω πολύ στο μυαλό μου, να το περνάω με τη μαμά μου. Και καμιά φορά ερχόταν η γιαγιά, ο παππούς, ένα λάξ. Η μαμά μου γενικά με έκανε να... με τόση αγάπη που μου έδινε, δεν το συνειδητοποιούσα εγώ ότι μας έλειπε κάτι. Και τελικά μου έδωσε και πολύ περισσότερα. Δηλαδή το ότι τα φτιάχναμε όλα μόνες μας και μου έδινε ως διαδικασία τότε, αλλά και με εφοδίασε για να μπορώ να τα κάνω και μετέπειτα. Μου έδωσε ένα ενδιαφέρον, με καλλιέργησε, έτσι το βλέπω τώρα.